Πούμε και κάτι ευχάριστο στο κλείσιμο του δελτίου. Και άλλο ευχάριστο, ο Γιώργος Μουτσιάνας είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρακατσανέων. Είναι μαζί μας στο στούντιο του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, κύριε Μουτσιάνα. Καλησπέρα, κύριε Μόση, σε εσάς και στο τηλεοπτικό σας κοινό. Μετά όλα αυτά των εκλογών, δεν περισσεύει κάποιος ψήφος για μας. Πώς να είμαστε υποψήφιοι. Εξαντλήθηκαν οι ψήφοι. Κάνετε πάντα φοβερά πράγματα και οφείλω να σας το αναγνωρίσω. Ετοιμάζετε κάτι για τις 19 Μαΐου. Μιλάμε τώρα για την επόμενη Κυριακή. Τώρα πέσατε πάνω στους πόντιους. Πώς το κάνατε? Όχι, δεν πέσαμε πάνω στους πόντιους. Η εκδήλωση δικιά μας είναι 11.30 ώρα το πρωί στα Λουτρά του Λαγκαδά. Ήδη θα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουμε την πληθυσμιακή ομάδα που λέγεται Πόντι και ξέρουμε τι τραβήξανε. Εμείς πάντα είμαστε δίπλα σε όλους τους συνέλληνες που έχουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Τιμούμε τους ποντίους, τιμούμε όλες τις ομάδες. Εμείς θα είναι το πρωί η εκδήλωσή μας. Την είχαμε αποφασίσει πάρα πολύ καιρό πριν, γιατί οι εκδηλώσεις αυτές για να οργανωθούν χρειάζονται προγραμματισμό. Μεγάλες εκδηλώσεις. Δαπανηρές, μετακινήσεις. Ναι, είναι μια ημέρα η οποία το πρωί θα είναι σε εμάς οι κύριοι και το απόγευμα μπορούν να τιμήσουν τους ποντίους. Το καλύτερο. Όταν λέτε για βιωματική δράση, τι εννοείτε ακριβώς, τι θα κάνετε? Βασικά αυτό θα γίνει στο Λαγκαδά. Αυτό θα γίνει στα Λουτρά του Λαγκαδά. Στα Λουτρά του Λαγκαδά. Πριν από 2 χρόνια είχαμε ένα όραμα, μία ιδέα. Πριν από 1 χρόνο την κάναμε πράξη. Το δείχνει τώρα και η οθόνη. Κάναμε τη βιωματική κατασκήνωση για παιδιά στη Χαλκιδική. Αυτό μας έδωσε το ερέθισμα, η επιτυχία της κατασκήνωσης, το βιωματικό να το συνεχίσουμε. Διότι όταν βιώνεις κάτι, σου γίνεται κτήμα. Mm-hmm. Και πραγματικά μπορείς πολύ ωραία και να το συλλαμβάνεις και να το μεταδίδεις. Mm-hmm. Και έτσι αποφασίσαμε πιλωτικά να κάνουμε μια πρώτη σαρακατσάνικη ημέρα βιωματικής παράδοσης. Δηλαδή, τι? Οι σύλλογοι της Κεντρικής Μακεδονίας, ο καθένας έχει μια θεματική ενότητα και θα μπορέσει αυτό που φτιάχνει, δηλαδή μια καλύβα που βλέπουμε τώρα, θα μπορέσει και κάποιος ο οποίος θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία να μετέχει. Δηλαδή θα είναι οι συντελεστές και κάποια άτομα από το κοινό, το οποίο θα συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και έτσι δεν θα το ξεχάσουν καμιά φορά στη ζωή τους, αν κάποια μικρά παιδιά πάρουν μέρος στο να κατασκευάσεις μια καλύβα, κάτι που πραγματικά δεν θα τους δοθεί ευκαιρία. Και έτσι αυτό, θα το αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω για τις μικρές ηλικίες, τις οποίες πολλές φορές δεν τις βοηθάμε να έρθουν κοντά στην παράδοση, γιατί εμείς από άμβονος αρχίζουμε και λέμε οι μεγαλύτεροι και αυτό και ο παππούς σου και μάθε και αρχίζει να κουμπώνεται ο νέος, ενώ όταν το ζει είναι διαφορετικό. Εμείς κάναμε το αντίθετο. Εμείς βάζουμε τα παιδιά να το φτιάξουν αυτό. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Mm-hmm. Και το να λέμε, ουσιαστικά κάτι μένει, αλλά δεν μένει αυτό που πρέπει. Γι' αυτό εμείς θα κάνουμε αυτές τις θεματικές ενότητες. Είναι Κυριακή το πρωί, 11.30 ώρα, σε ένα εξαιρετικό χώρο όπως είναι τα Λουτρά του Λαγκαδά. Και ο Δήμαρχος, ο προηγούμενος, ο υποψήφιος, καλό είναι να τα δει, γιατί πραγματικά είναι μια ομορφιά τα Λουτρά του Λαγκαδά. Υπάρχει ένας αρακατσάνικος οικισμός. Εμείς το έχουμε διαμορφώσει έτσι, ούτως ώστε θα μπουν όλοι οι φίλοι μας. Θα έχουμε χορό, θα έχουμε τραγούδι, θα έχουμε βίωμα, θα έχουμε φαγητά. Θα έχουμε δηλαδή ουσιαστικά ένα διάλειμμα από τη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί δεν σας το κρύβω ότι εμάς στόχος είναι να δίδουμε εντελώς δωρεάν στον κόσμο την παράδοση και τον πολιτισμό. Διότι παντού πάνε και πληρώνουν. Θέλουμε να έρθουν ένα πρωί να ευχαριστηθούν ωραία, να ευχαριστηθούν τη φύση, γιατί ουσιαστικά αυτά που κάνουμε εμείς είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που το έχουν όλες οι πληθυσμιακές ομάδες. Απλώς εμείς, σαν σκηνίτες, έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Σε όλους απευθύνεστε, όχι μόνο στους αρακατσάνους. Εννοείται το τελευταίο διάστημα οι φίλοι της παράδοσης, γιατί έχουμε κάτι το διαφορετικό. Τη διαφορετικότητα αυτή που δεν τη συναντάνε συνέχεια. Δηλαδή, το να δεις να φτιάχνουν τυρί, το να πίζουν το γιαούρτι, το να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα συναντάς στην καθημερινότητα και μπορείς να τα βιώσεις, είναι κάτι διαφορετικό. Και ο κόσμος, επειδή έχει βαρεθεί τα περισσότερα κλισέ από τα άλλα, έχουν μια μεταστροφή προς την παράδοση. Εξάλλου, σύν ένα άλλο που θα κάνουμε για την νεολαία, να το συμπληρώσω, εμείς θα κάνουμε και το καλυβοδάσκαλο, που ουσιαστικά είναι ένα πρωτοποριακό ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έγιναν χρόνια σε Αρακατσάνη στα βουνά, έπαιρναν το δάσκαλο και μάθαιναν τα παιδιά τους γράμματα. Ναι. Αυτό είναι αυτό ένα πρώτο στάδιο. Με προκαλείτε τώρα, πώς θα το κάνετε? Αυτό πώς θα το κάνουμε? Θα έχουμε τα παιδάκια από κάτω, γύρω στα 15-20 παιδάκια ενός συλλόγου, και θα έχουμε έναν κύριο ο οποίος θα κάνει το δάσκαλο. Αυτός λέγεται ο καλυβοδάσκαλος, γιατί ήταν στα καλύβια. Ναι. Και αυτό θα δώσουμε ένα μήνυμα ότι οι Σαρακατσάνοι, παρόλο που ήταν αγράμματοι, λόγω ποιμένες κτηνοτρόφοι, έδιναν πολύ βάρος στη μόρφωση και παρόλο που δεν είχαν δασκάλο στα βουνά, μισθώνανε το δάσκαλο για να τους μάθει τα βασικά.
Και άρα δίνουμε ένα μήνυμα ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία από τότε, δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καλό είναι να μπουν και στη ζωή μας σήμερα, γιατί πραγματικά συμπληρώνουν όλα τα υπόλοιπα. Ποιοι θα είστε σε αυτή την εκδήλωση? Την εκδήλωση τη διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων με τους συλλόγους της Κεντρικής Μακεδονίας. Όλοι οι σύλλογοι έχουν από μια θεματική ενότητα. Και εκείνο εμείς που πάμε να δείξουμε και θέλουμε να αναδείξουμε είναι το εμείς. Το εμείς του Μακρυγιάννη, το οποίο όλοι το λέμε, αλλά λίγοι το κάνουμε. Το εγώ πρέπει να το βάλουμε στην άκρη. Σαν Έλληνες πρέπει να ενωθούμε, να κάνουμε κοινές δράσεις και εμείς σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και πραγματικά να λειτουργούμε συλλογικά. Mm-hmm. Αυτό λύνει πολλά προβλήματα και ειδικά η κρίση τώρα νομίζω ότι έδωσε ένα ωραίο ερέθισμα. Όλοι εμείς που δεν υπάρχουν τα χρήματα να ενωθούμε. Θα υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, όλα σε εθελοντική βάση. Θα γίνεται σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λαγκαδά, σε συνεργασία με το Δήμο Λαγκαδά και φυσικά με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι την ευχαριστούμε γιατί είναι δίπλα μας σε όλες αυτές τις δράσεις που έχουν σχέση με την παράδοση και τον πολιτισμό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε 11 το πρωί αυτή την Κυριακή στις 19 Μαΐου στα Λουτρά του Λαγκαδά. 11 το πρωί. Ναι, με είσοδο ελεύθερη, χορό, τραγούδι, φαγητό σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον. Ευχαριστούμε εσάς, ευχαριστούμε την Άτλας Τηλεόραση που είναι χορηγός επικοινωνίας, γιατί πραγματικά θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία αν η προσπάθεια είναι συλλογική. Πάντα χαιρόμαστε για καλές προσπάθειες και τη στηρίζουμε. Να είστε καλά.